Να αλλάξουμε τελείως κλίμα, παρακαλώ. Να περάσουμε λίγο και να δούμε. Λίγο θάλασσα, λίγο παραλία, λίγο ωραίες γυναίκες με τα ωραία τους μαγιό. Με τα πανιερό τους. Το καλοκαίρι μπορεί, παιδιά, να παρατείνετε. Για όλες όσες όμως θέλετε να βρείτε ποια είναι τα trends του καλοκαιριού στα μαγιό, τι φοράνε οι διάσημες Ελληνίδες. Να, εδώ βλέπουμε την Ευαγγελία Ραβανή, αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω, όχι. Το κορμί. Το κορμί, παιδιά, η κοπέλα αυτή είναι, τι να πω, από μέσα της βγαίνει ομορφιά, θεωρώ. Να ρωτήσω κάτι, βλέπουμε όλο πολλά ολόσωμα. Είναι πιο κολακευτικά τελικά τα ολόσωμα ή τα βλέπουμε σε πολύ καλή γραμμές κοπέλες και μάλλον δεν πρέπει να τα επιχειρήσουμε. Νομίζω ότι είναι τάση φέτος, παιδιά, τα ολόσωμα. Πιο... Και πέρσι τα βέβαια τότε. Γιατί και πέρσι παίζαν πολλά. Δεν ξέρω τα τελευταία χρόνια και εγώ νόμιζα ότι τα ολόσωμα είναι για ειδικά κορμιά. Δεν ξέρω. Με πείσανε πριν κάνω 2 χρόνια και πρωτοέβαλα και έρχεται ότι κάθε χρόνο θα έχω ένα ολόσωμο. Με κοψίματα, έτσι, κοψίματα. Τι κοψίματα δηλαδή. Γιατί ένα ξέρεις, που να κολακεύει είναι... το σώμα μου. Τώρα ο καθένας βρίσκει. Αυτό το ολόσωμο είναι η μόδα φραμπαλά. Εκτός του τι είναι η μόδα, αν έχεις και λίγα περιτά κιλά, λίγο κυλίτσα που δεν έχεις προλάβει να τη δουλέψεις για τους χύψη λόγους, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ασφαλής επιλογή. Το να βγει στην παραλία. Εδώ είναι η αδερφή Ματσούκα, η αδερφή τη Δήμητρα Ματσούκα κυκλοφορεί φέτος μια συλλογή με μαγιό. Αυτά είναι από τη συλλογή τη που βλέπετε. Εύκολο είναι φόρετα. Πολύ σεξι μαγιό, οφείλουμε έχει να και πούμε. Το καλύτερο μοντέλο, την αδελφή τη και μια χαρά. Ναι. Νομίζω όμως ότι αν έχει θέμα μεσογειακής περιφέρειας, όπως έχουν πολλές Ελληνίδες, κολακεύει περισσότερο τον μπικίνι. Πιστεύω. Θεωρώ ότι το ολόσωμο, επειδή κάνει αυτό το εφέ που στενεύει, είναι ο κορμός στενός και δείχνεις πιο αδυνατή πάνω, πέφτει το βλέμμα κάτω που αν έχεις προβληματικό έτσι, σημείο λίγο παραπάνω κιλάκια εδώ, τα τονίζει νομίζω πάντως, το ολόσωμο. Πάντως στο μπικίνι το σορτσάκι που πολλές το παίρνουν για κολακευτικό νομίζω ότι θέλει το κορμί. Ναι. Αυτό που κάνει έτσι που ανεβαίνει εδώ πάνω. Το ψηλό καλό. Δεν θέλει το κορμί. Θέλει άλλο κορμί γενικώς. Νομίζω θέλει να είσαι και ψηλή. Ψηλή, πολύ, θα σε κάνει το σουδούλα. Δεν ξέρω, έτσι νομίζω. Πίστε, γιατί αυτό έχει την τάση να τα κατεβάζει πιο πολύ από ό,τι είναι. Και... Όχι, να τα κατεβάζει, να μην το βάλουμε. Όχι, να τα κατεβάζει. Εμένα με τρομάζουν αυτά. Τι μας προτείνετε για τα χαμηλά κιλά. Εμένα με τρομάζουν αυτά. Δεν ξέρω αν κυκλοφορούν φέτος πολύ. Με τα πολλά λουριά εδώ που το κάνει πάρα πολύ σεξι. Πολύ τρομακτικά. Αυτά σαρώνω κοτόπουλα στο φούρνο. Δεν είναι αυτά. Όχι. Κατερινά, ρολό κοτόπουλο στο φούρνο. Νουά στην κατσαρόλα. Αποφύγετε. Αποφύγετε. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανακαλύψεις τις τάσεις στα μαγιό για το φετινό καλοκαίρι? Πάνω απ' όλα τα περιοδικά, αλλά και τα social media. Πολλές γνωστές και sexy κυρίες από το χώρο του θεάματος φόρεσαν ήδη τα καλοκαιρινά τους και ξεχύθηκαν στις παραλίες. Πάρτε ιδέες και πού θα πάει, θα καλοκαιριάσει. Δουλειαγμένη βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες για τις πρώτες της βουτιές η Ευαγγελία Αραβανή. Η ξανθιά παρουσιάστρια φόρεσε το ολόσωμο μαγιό της και μας έδωσε μέσα από το fd.gr μια πρώτη εικόνα από το φετινό της καλοκαίρι. Πρώην Star Ελλάς μίλησε πριν από λίγο καιρό στο TV Έθνος και για τα προσωπικά της. Από το τελευταίο διάστημα δηλώνει ελεύθερη. Η εξωτερική εμφάνιση δεν είναι αυτό που παίζει τόσο σημαντικό ρόλο. Μου αρέσει να έχει χιούμορ, να είναι περιποιητικός και τρυφερός και επίσης να κατανοεί, να εκτιμά και να σέβεται. Μέσα από το Instagram μας βομβαρδίζει με εικόνες από τα νέα της μαγιό η Ελένη Φουρέιρα. Λίγες ημέρες πριν μίλησε και στο περιοδικό People και έδωσε τέλος στις φήμες μιλώντας ανοιχτά για ένα θέμα σχεδόν ταμπού στην εγχώρια showbiz. Είμαι υπέρ των αισθητικών επεμβάσεων, αρκεί να είναι διακριτικές και όχι ακραίες, ώστε να μην αλλάζουν την εικόνα σου. Η συγκεκριμένη αλλαγή που έκανα επάνω μου είναι τόσο μικρή όσο ήθελα. Το έκανα περισσότερο για να αισθάνομαι ακόμα καλύτερα με την εικόνα μου. Ήταν μια μικρή πινελιά πάνω στο σώμα μου που με έκανε να νιώσω πιο όμορφο. Ανεπηρέαστη από τον μέτριο έως κακό καιρό των τελευταίων ημερών, η Δέσποινα Βανδύ, εν μέσω προβών για τις καλοκαιρινές της συναυλίες, η γνωστή τραγουδίστρια ανεβάζει συχνά πυκνά φωτογραφίες στα social media όπου ποζάρει με μπικίνι ή ολόσωμο μαγιό. Το Σάββατο ανέβασε μια ακόμη φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με ένα ολόσωμο κίτρινο μαγιό, γράφοντας χιουμοριστικά στη λεζάντα. Όπου να είναι, θα μας τα χαλάσει ο καιρός. Μέχρι τότε, κολυμπάμε. Με ανανεωμένο look και πιο κοντά μαλλιά, η Δήμητρα Ματσούκα δεν σταματά να μας δίνει μικρές γεύσεις από το καλοκαίρι της. Πολύ περισσότερο τις τελευταίες εβδομάδες, όταν και πόζαρε με μαγιό, με σκοπό να βοηθήσει στην προώθηση της νέας συλλογής της αδελφής της Μαρίας. Η πιο πρόσφατη ήρθε αυτό το Σάββατο με ένα μικροσκοπικό λεοπάρ μπικίνι και hashtag, για ευνόητους λόγους, Tarzan Loves Jane.
Πρώτες τις βουτιές έκανε πριν από λίγες εβδομάδες στα νότια προάστια της Αθήνας και η Ολυμπία Χοψονίδου. Με ένα πανέμορφο, ολόσωμο μαγιό, η πρώην στάρ Ελλάς ήταν χαλαρή και ανεπιτίδευτη, παρά το γεγονός ότι είχε να φροντίσει τα 4 τέκνα της οικογένειας Πανούλη. Όπως θα θυμάστε, αλλά και μπορείτε να δείτε και στις εικόνες, η Χοψονίδου είναι έγκυος το 5ο της παιδί από τον γάμο της με τον στάρ του Ολυμπιακού Βασίλη Πανούλη. Από την εκκλησία στην παραλία και το αντίστροφο για τη δούκισσα νομικού Θεοδωρίδου πριν από λίγες ημέρες στη Μύκονο. Η γνωστή παρουσιάστρια και πρώην στάρ Ελλάς δεν έλειψε από τα καταγάλανα νερά του νησιού, παρότι το περασμένο Σαββατοκύριακο παντρευόταν με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Δημήτρη Θεοδωρίδου. Στην κατηγορία Ράστα, που φοριέται πολύ το καλοκαίρι, είδαμε πρόσφατα τη Λάουρα Νάρκες να φοζάρει με ολόσωμο, αλλά και την ηθοποιό Νικολέτα Καρά σε μια φωτογράφησή της για λογαριασμό εβδομαδιαίου περιοδικού. Σε πόζες που κόβουν την ανάσα, μοίρασε φράγματα, γονάτισε το Instagram και άλλα τέτοια συνοδεύουν τις φωτογραφίες της Κατερίνας Τικούδη από την παραλία. Και είναι ακόμα Ιούνιος. Πήρε το μάτι μας και κάποιες άλλες φωτογραφίες, αλλά είναι ακόμη πιο αποκαλυπτικές και μάλλον ακατάλληλες για καρδιακούς, όπως θα έλεγε και ένας καλός συνάδελφος. Και βέβαια, μια σεξ ηθοποιός που πολιορκείται από φωτογράφους είναι η Αθηνά Οικονομάκου που έχει ξεκινήσει τα μπάνια της από καιρό, κυρίως στη Μύκονο. Και αν δεν είναι παπαράτσι, σε πολλές περιπτώσεις τη βλέπουμε και τη θαυμάζουμε, είναι η αλήθεια, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.